Χαιρετίζουμε εκ μέρους Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πειραιά το σημερινό μεγάλο μαθητικό συλλαλητήριο και ενώνουμε τις φωνές μας με τους μαθητές από όλη την Αττική που παλεύουν για ένα σχολείο που δεν θα τους κοιτάει στην τσέπη, που θα είναι ασφαλές εν μέσω πανδημίας, που δεν θα έχει αίθουσες κλουβιά, που δεν θα χωράει φασιστικές συμμορίες, σκυλιά των αφεντικών, οι οποίες χτυπάνε όποιον πρωτοπόρο μαθητή αγωνίζεται, διεκδικεί, παλεύει για το δικαίωμα στη μόρφωση και την υγεία. Εκφράζουμε και από αυτό εδώ το βήμα την αλληλεγγύη μας στους μαθητές μας στη Σταυρούπολη, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με τις συμμορίες, τις τσάκισαν και τις απομόνωσαν, και ιδιαίτερα στη συμμαθήτριά μας που σήκωσε ανάστημα απέναντι στους φασίστες και δέχθηκε λόγω αυτού άνανδρη επίθεση. Οι μαθητές του Πειραιά ανταποκριθήκαμε την πρώτη στιγμή στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, συγκροτήσαμε Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εξαιτίας της εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας, η οποία μετατρέπει τα σχολεία μας σε υγειονομικές βόμβες. Στις τρεις εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων δεν είδαμε να λαμβάνεται ούτε ένα μέτρο ουσιαστικής προστασίας της υγείας μας. Βλέπουμε να μας περιμένει μια χρονιά ίδια με την περσινή, με σχολεία και τμήματα να κλείνουν το ένα μετά το άλλο λόγω κρουσμάτων και εμάς και τις οικογένειές μας να ζούμε μέσα στο άγχος και την ανασφάλεια. Από την άλλη μεριά, επιστρέφοντας στο σχολείο μετά από δύο χρόνια προβληματικής λειτουργίας, το βρήκαμε αγνώριστο από τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους που η κυβέρνηση επέλεξε στα μουλοχτά να περάσει εν μέσω πανδημίας. Τρέχουμε σαν τους τρελούς και οι γονείς μας βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, όχι μόνο για να καλύψουμε τα τεράστια μορφωτικά κενά που δημιούργησε η τηλεκπαίδευση, αλλά και για να ανταπεξέλθουμε σε ένα σχολείο εξεταστική αρένα με τράπεζα θεμάτων, ΕΒΕ και μειωμένες επιλογές στο μηχανογραφικό. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά ανέδειξε όλα τα προβλήματα σε κάθε σχολείο, άνοιξε τη συζήτηση με τους μαθητές της και μπήκε μπροστά σε κάθε σχολείο για να εκφραστεί οργανωμένα η δίκαιη αγανάκτησή μας απέναντι στο σχολείο εξεταστική αρένα και στο σχολείο υγειονομική βόμβα. Σε κάθε σχολείο βγήκαμε μπροστά για να πραγματοποιηθούν μαζικές γενικές συνελεύσεις, ώστε να φτάσει παντού το κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας για το σημερινό συλλαλητήριο και να είμαστε χιλιάδες, όπως και είμαστε, αυτοί που σήμερα θα περάσουν το μήνυμα ότι ούτε τα σχολεία άνοιξαν με ασφάλεια, ούτε οι μαθητές αναγνωρίζουν τη δήθεν σοβαρή προσπάθεια του Υπουργείου για την οποία υπερηφανεύεται στα κανάλια μέρα νύχτα Υπουργός. Ιδιαίτερα στην Ιωνίδιο, ένα σχολείο που το Υπουργείο έχει βαφτίσει πρότυπο, τα δεκάδες κενά και τάξεις κλουβιά στις οποίες τη βάζονται οι μαθητές σας σαρδέλες, μας έκανε να πραγματοποιήσουμε μία από τις μαζικότερες γενικές συνελεύσεις των τελευταίων χρόνων, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, στην οποία αναδείχθηκαν οι ελλείψεις και αποφασίστηκε η συμμετοχή μας στο σημερινό συλλαλητήριο. Μάλιστα, επί τόπου πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση στη δευτεροβάθμια και δεχθήκαμε λίγο ως πολύ τις γνωστές και αναμενόμενες απαντήσεις ότι τάχα δεν υπάρχουν χρήματα για να λυθούν τα χρόνια κτηριακά προβλήματα στα σχολεία του Πειραιά, ότι δεν γίνεται να υπάρχει γιατρός σε κάθε σχολείο, ότι έτσι κι αλλιώς λεφτά δεν δίνονται για την παιδεία. Εμείς τους απαντάμε σήμερα με την οργάνωση και τον αγώνα μας, ενώνοντας τις φωνές μας με τους μαθητές μας από όλη την Αττική και με τους εκπαιδευτικούς που απεργούν σήμερα κοντά στην αντιδραστική αξιολόγηση, δυναμώνοντας τον αγώνα για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Συνεχίζουμε, θα νικήσουμε, καλή δύναμη. Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τη σημερινή μαθητική συγκέντρωση ως μαθητές από το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Περιστερίου. Το σχολείο μας έχει πάρει απόφαση συμμετοχή στη σημερινή μαθητική πορεία, καθώς γνωρίζουμε καλά ότι τα σχολεία μας άνοιξαν και φέτος με τους ίδιους όρους που έκλεισαν, δηλαδή με υπερπληθή τμήματα των 25 και 30 ατόμων, με κενά και ελλείψεις σε καθηγητές, με ελλειπή προσωπικό καθαριότητας. Σήμερα είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους συμμαθητές μας από τα υπόλοιπα σχολεία της Αττικής που έχουν τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες αγωνίες με εμάς. Μάλιστα, σε πολλά σχολεία του Περιστερίου προχωράνε σε συγχωνεύσεις τμήματων μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, αντί δηλαδή να αραιώνουν τις αίθουσες, στηβάζουν τους μαθητές τον ένα πάνω στον άλλον για να καλύψουν και να κουκουλώσουν τα κενά των καθηγητών. Σήμερα βγαίνουμε στους δρόμους και απαιτούμε να καταργηθεί τώρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής που άφησε εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χιλιάδες μαθητές. Να μην εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων, αραίωση μαθητών στις αίθουσες και προσλήψεις περισσότερων καθηγητών και προσωπικού καθαριότητας που θα απολυμμένει τακτικά όλες τις αίθουσες. Τέλος, στέλνουμε μήνυμα καταδίκησης στις φασιστικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Οι φασίστες δεν έχουν θέση μέσα στα σχολεία μας. Σε αυτά τα περιστατικά, εμείς απαντάμε συλλογικά με οργάνωση, αλληλεγγύη και συντονισμό. Οργανώνουμε τον αγώνα μας σε κάθε σχολείο και γειτονιά για ένα σχολείο που θα μορφώνει πραγματικά και δεν θα εξοντώνει. Ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Μεταμόρφωσης. Είναι η τρίτη σχολική χρονιά με πανδημία και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Πέρσι μας κλειδώσανε στα σπίτια μας ώστε να μην κολλήσουμε κορονοϊό. Φέτος όμως μας πετάξανε σε αίθουσες κλουβιά
με 26 μαθητές ανατάξεις και με την προϋπόθεση ότι το τμήμα θα κλείνει, μόνο το 50% είναι κρούσματα. Με μαθηματική ακρίβεια σας λέμε ότι θα κολλήσουμε και εμείς και οι οικογένειές μας. Μας γυρίσανε σε ένα σχολείο αγνώριστο. Μέσα στην πανδημία περάσανε 4 νομοσχέδια. Και καλά για την αναβάθμιση του χώρου της εκπαίδευσης. Αλλά την αναβάθμισή τους την είδαμε όταν με την ΕΒΕ έμειναν εκτός σχολών 40.000 μαθητές. Δεν μας έφτανε το άγχος και η πίεση που ήδη είχαμε για το σχολείο, αφού είχαμε όλοι ένα σωρό μορφωτικά κενά που πρέπει να καλύψουμε μόνοι μας μετά την τηλεκπαίδευση. Φροντίσανε να κάνουν ακόμα χειρότερα εξεταστικά κέντρα τα σχολεία μας, με τράπεζα θεμάτων και περισσότερες εξετάσεις. Και όλα αυτά την ώρα που τα κενά σε καθηγητές είναι χιλιάδες. Τα μόνα μέτρα που ξέρουν να παίρνουν είναι για την καταστολή του συντονισμένου αγώνα μας. Γιατί μας φοβούνται. Πέρσι μας αντιμετωπίζανε σαν εγκληματίες. Κάνανε συλλήψεις μαθητών μας, μας φέρανε εισαγγελείς, ΜΑΤ και φάγαμε και με το κουτάλι τα χημικά. Τώρα εκτός αυτών μας απειλούν με το WebEx και τηλεαπουσίες. Γιατί λένε ότι παρακολύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν τους ενδιαφέρει όμως αν θα χάσουν μάθημα οι συμμαθητές μας με COVID, εφόσον δεν έχουν προβλεφθεί αριθμός καθηγητών για την αναπλήρωση μέσω WebEx. Ούτε άμα είχαμε όλοι πέρσι και πρόπερσι τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επίσης, άμα τους μοιάζει τόσο πολύ η εκπαιδευτική διδασκαλία, να φρόντισε να μην παρακολύεται από την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας και τα απανωτά νομοσχέδια. Φέτος, επίσης αποφάσισαν να φέρουν στην επιφάνεια τους πραγματικούς εγκληματίες. Η στάση του Υπουργείου μπροστά στα σκηνικά στη Σταυρούπολη ήταν τουλάχιστον ντροπιαστική, αφού έβαλε στον ίδιο ζυγό τις ανακοινώσεις των φοιτητικών συλλόγων με τη βίαιη επίθεση προς μαθητές και φοιτητές από τους φασίστες. Τέτοιες πράξεις καταδικάστηκαν και από το σχολείο μου, αλλά και από τους μαθητές. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τέτοιες φωνές να υπάρχουν στα σχολεία μας. Με τα συλλογικά αγώνα των μαθητών δεν θα τους αφήσουμε να πατήσουν πουθενά. Όλοι στον αγώνα για μόρφωση ζωή, έξω από τα σχολεία μας, εθνίκια και ναζί. Ό,τι και να κάνετε, όσα εμπόδια και να θέλετε να μας βάλετε, δεν θα μας σταματήσετε. Δεν πρόκειται να κάνετε το σχολείο μας χειρότερο. Έχουμε την πείρα να οργανώνουμε τον αγώνα μας και θα συνεχίσουμε. Διεκδικούμε να καταργηθεί τώρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής, να μην εφαρμοστεί ξανά με κανέναν τρόπο ούτε αυτή ούτε η τράπεζα θεμάτων. Να διδάσκονται ξανά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Κάλυψη των μεγάλων κενών που δημιούργησε η τηλεκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία και προσαρμογή της ύλης με ευθύνη του Υπουργείου. Κανένα κενό σε καθηγητές. Υπεύθυνη ενημέρωση από το κράτος και τον ΕΟΔΗ στους μαθητές και τους γονείς μας για τον εμβολιασμό. Δωρεάν και συχνά rapid test στα σχολεία. Ολιγομελή τμήματα, εδώ και τώρα προσλήψεις του ανακύλου προσωπικού καθαριότητας. Η τρομοκρατία του WebEx δεν θα περάσει. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Νέα Σμύρνη. Από την αρχή της χρονιάς, εγώ και οι συμμαθητές μου, όπως και σε άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ειδικότερα στο ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης, ο Δήμος αποφάσισε να στεγάσει νηπιαγωγείο στον αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε χώρο εμείς οι μαθητές να προγραμματίσουμε εκδηλώσεις, να μην αξιοποιούμε ολόκληρο τον προάβλιο χώρο εν μέσω πανδημίας, καθώς ένα κομμάτι του το χρησιμοποιούν για τον νηπιαγωγείο. Η κατάσταση βέβαια είναι τραγική και για τα παιδάκια, τα οποία τα έχουν στηβάξει όλα μαζί σε μία αίθουσα χωρισμένη σε 5 ξύλινα πάνελ. Ταυτόχρονα, στο πρώτο ΕΠΑΛ, κλείσανε τον τομέα ηλεκτρολογίας και την ειδικότητα της ηλεκτροτεχνίας. Δεν το αφήσαμε έτσι και από την αρχή της χρονιάς παλεύουμε να βρεθεί κατάλληλος χώρος για τα παιδιά του νηπιαγωγείου με ευθύνη του κράτους και του Δήμου και να μην καταργηθούν οι ειδικότητες. Με αφορμή τα γεγονότα στη Σταυρούπολη, πήραμε την πρωτοβουλία στο Πενταμελές να καταδικάσουμε τα γεγονότα με τους φασίστες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Παρά τα διλήμματα που καλλιεργήθηκαν από διάφορους καθηγητές και γονείς στην κατάληψη που πραγματοποιήσαμε στο σχολείο, προσπαθήσαμε να συζητήσουμε και με τα παιδιά και τη μέρα της επαιτίου της καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Όσα παιδιά ήμασταν στο σχολείο, φτιάξαμε όλοι μαζί πανό που έλεγε «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας». Την ίδια μέρα
Κάποιοι από εμάς συμμετείχαμε και στην κινητοποίηση στην Καλυθέα που φωνάζαμε «Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας». Με αυτόν τον τρόπο στηρίξαμε στην αγωνίστρια μαθήτρια από το 7ο Γυμνάσιο Νέας Μήνης που την ίδια μέρα είχε δεχτεί επίθεση από αποκαλούμενους εθνικιστές. Εμείς δηλώνουμε και από αυτό το βήμα πως Νέα Σμύρνη σημαίνει προσφυγιά. Στη γειτονιά που μεγαλούργησε ο Μίκης Θοδωράκης δεν χωράνε φασίστες. Άλλη μία χρονιά που η κυβέρνηση αγνοεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας για τα σχολεία μας, τα οποία τα μετατρέπει σε εξεταστικά κέντρα, με τράπεζα θεμάτων και ελάχιστη βάση εισαγωγής που μόνο άγχος προκαλούσε εμάς τους μαθητές. Ο οργανωμένος αγώνας των μαθητών θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά τους. Εμάς, τους επαλήτες, η κυβέρνηση μας θεωρεί μαθητές β' κατηγορίας. Μας κλείνει τμήματα. Τα εργαστήριά μας είναι παλιάς τεχνολογίας. Μας θέλει αμόρφωτους και το μόνο που τους νοιάζει είναι να μάθουμε μία ειδικότητα, ώστε σαν αυριανοί εργαζόμενοι να ζητάμε λίγα. Δεν θα τους περάσει. Θα μας βγουν απέναντί τους. Μαζί με τους γονείς μας και τους καθηγητές μας θα τα καταφέρουμε. Θα δώσουμε τη μάχη περισσότεροι μαθητές από τη Νέα Σμύρνη να παλέψουμε για το σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Χαιρετίζω τη σημερινή κινητοποίηση εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Χαιρετίζουμε κάθε μαθήτρια και μαθητή που βρίσκεται σήμερα εδώ στο δρόμο, όλη την αγωνιζόμενη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς, φοιτητές, γονείς, όλους όσους ανταποκρίθηκαν στα αγωνιστικά καλέσματα για τη σημερινή διαδήλωση. Συναντιόμαστε πάλι όλες και όλοι στα προπήλαια, ξεκινώντας δυναμικά τη φετινή χρονιά. Έτοιμοι να γράψουμε ιστορία με τους φετινούς μας αγώνες. Και σίγουρα αυτή θα είναι μεγάλη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει εξαπολύσει μια ανελαίτη επίθεση στα δικαιώματά μας. Όχι μόνο μας έχει αφήσει απροστάτευτους απέναντι στην πανδημία 2 χρόνια, αλλά και έχει εκμεταλλευτεί το κλείσιμο των σχολείων για να περάσει ένα κάρο αντιλαϊκά αντιεκπαιδευτικά μέτρα που μας κόβουν τα φτερά, κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβασή μας στην εκπαίδευση. Ό,τι και να λένε, έχουμε δει τι συνέπειες έχει η τράπεζα θεμάτων και ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές μένουν εκτός των πανεπιστημίων. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές μένουν μεταξύ τα στέη, λόγω της τράπεζας θεμάτων. Όσο φανταχτερές και να ακούγονται οι λέξεις αξιολόγηση, αυτονομία και όλα τα άλλα που ξεφουρνίζουν το Υπουργείο, ξέρουμε τι σημαίνουν. Κατηγοριοποίηση των σχολείων, διαχωρισμός των μαθητών, παρέμβαση των ιδιωτών στο πρόγραμμα σπουδών. Και εν τέλει, όπως δείχνει η εμπειρία από τις άλλες χώρες, ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Δεν θα δεχτούμε να αντιμετωπίζονται οι μαθητές σε φθηνό εργατικό δυναμικό. Να δουλεύουν οι καθηγητές σαν μάνατζερ. Να πρέπει οι γονείς μας να βουτάνε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πέρυσι αποδείξαμε ότι είμαστε ήδη νικητές. Όχι μόνο γιατί με τις μάχες μας παγώσαμε την τράπεζα θεμάτων και το περιορισμένο μηχανογραφικό και γιατί καταφέραμε περιορισμένες βέβαια προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, αλλά και γιατί αποδείξαμε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και γίνεται να εφαρμοστούν. Αλλά δεν συμφέρει την κυβέρνηση και τα αφεντικά της. Ξεσκεπάσαμε το Υπουργείο και αποκαλύψαμε την αδιαφορία του για τις ανάγκες μας. Και πάνω απ' όλα, κάναμε το κίνημά μας ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο ενωμένο και δυναμικό, αφήνοντας παρακαταθήκη για το μέλλον, για τους αγώνες του αύριο. Ας είναι λοιπόν λαμπροί αυτοί οι αγώνες, ας είναι ακόμα πιο μεγάλοι και νικηφόροι. Ζήτω στις νίκες που έρχονται! Μεταφέρω αγωνιστικό χαιρετισμό αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου χιλιάδες καθηγητές απεργοί έχουν κατακλείσει τους δρόμους γύρω από το εφετείο. Αγωνίζονται μαζί σας. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας. Σήμερα, αγαπητά μου παιδιά, το μάθημά μας γίνεται στον δρόμο. Στον δρόμο του αγώνα, της διεκδίκησης, της οργάνωσης, της πάλης, για το σήμερα και το αύριο που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Για τη μόρφωση, τη δουλειά, το μέλλον το δικό σας, δεν τους το χαρίζουμε. Σήμερα είναι μέρα απεργίας, σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά, σήμερα οι απεργοί εκπαιδευτικοί χαιρετίζουμε τα παιδιά μας.
όπως μαζί παλεύουμε κάθε μέρα μέσα στις τάξεις μας για τη γνώση και την καλλιέργεια αυτών που πρέπει αύριο να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Έτσι και σήμερα μαζί παλεύουμε εδώ στο δρόμο για το δικαίωμα στη μόρφωση όλων των παιδιών του λαού. Η κυβέρνηση, αντί να πάρει μέτρα για να προστατεύσει την υγεία παιδιών καθηγητών, αντί να αντιμετωπίσει τα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά κενά που δημιουργήθηκαν με δική της ευθύνη, λόγω της εγκληματικής πολιτικής της αντιμετώπισης της πανδημίας με μόνο μέτρο τα κλειστά σχολεία και την εκπαιδευτική κοινότητα αβοήθητη, αντί να κοιτάξει να καλύψει τα χιλιάδες κενά που και φέτος υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία, το μόνο που κάνει είναι να ψηφίζει τον ένα αντιεκπαιδευτικό νόμο μετά τον άλλον. Πετσοκόβει τα όνειρα χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους. Καταδικάζει τους γονείς να βάζουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά στη τσέπη. Οδηγεί χιλιάδες νέους στην πρόωρη και εφήμερη κατάρτιση. Επιχειρεί να μετατρέψει το σχολείο σε επιχείρηση. Δεν το βλέπει σαν τόπο μόρφωσης, αλλά ως πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να γιατί η κυβέρνηση και η κυρία Υπουργός Παιδείας άλλη δουλειά δεν κάνουν από το να σέρνουν έναν ολόκληρο κλάδο συνεχώς στα δικαστήρια. Να γιατί η ανεξάρτητη δίθεν δικαιοσύνη βγάζει τη μία μετά την άλλη τις απεργίες παράνομες και καταχρηστικές. Να γιατί ασκούν τέτοια τρομοκρατία με άγριο ξύλο και χημικά στους εκπαιδευτικούς όπως και στους μαθητές. Να γιατί θέλουν να βάλουν στο χέρι τα συνδικάτα μας με τον νόμο Χατζηδάκη. Γιατί θέλουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα και όλος ο λαός αντιδρά και αυτοί μας θέλουν φοβισμένους και σιωπηλούς. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να ξέρουν ότι του λαού η πάλη δεν καταργείται. Το δίκαιο δεν φυλακίζεται. Ούτε με νόμους, ούτε με δικαστήρια, ούτε με απειλές, ούτε με τρομοκρατία. Έχουν το θράσος να απαιτούν να μην κουνιέται φύλο επειδή είναι, λέει, ψηφισμένοι οι νόμοι τους. Να δεχτούμε δηλαδή την Τράπεζα Θεμάτων, το διπλό μηχανογραφικό, την ελάχιστη βάση εισαγωγής επειδή είναι ψηφισμένος νόμος. Να δεχτούμε το σχολείο επιχείρηση που κατηγοριοποιεί ταξικά τα σχολιά μας και τα παιδιά μας, που θα τα αφήσει αμόρφωτα επειδή είναι ψηφισμένος νόμος. Απαντάμε ξεκάθαρα. Με του λαού την πάλι αυτοί οι νόμοι θα ανατραπούν. Δεν μας σταματάει η τρομοκρατία τους. Μας κάνει πιο δυνατούς. Όσες φορές και να μας βγάλουν τις απεργίες παράνομες, το δίκιο θα είναι δικό μας. Εμείς παλεύουμε για το σχολείο που θα χωρά όλα τα παιδιά του λαού, για αληθινά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Το δίκιο είναι δικό μας, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για μόρφωση που δεν θα αγοράζεται και δεν θα πουλιέται σαν εμπόρευμα. Καθόλου τυχαία, αγαπητά μου παιδιά, τώρα που το εκπαιδευτικό κίνημα δίνει τη μάχη του μαζί με τον λαό, το αυγό του φιδιού έσκασε και πάλι στα σχολιά και σε γειτονιές. Εσείς, οι μαθητές, για άλλη μια φορά ορθώσατε ανάστημα. Παλεύετε ενάντια στο φασισμό. Οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί χαιρετίζουμε τον αγώνα σας στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Να εξοπεταχτούν από τα σχολιά μας και τις γειτονιές οι παραφιάδες των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής. Είμαστε μαζί σας, μια γροθιά, με τη δύναμη της γνώσης και με την πάλη μας. Ο φασισμός, ο ναζισμός είναι όπλο του συστήματος. Το σιδερένιο χέρι της εργοδοσίας και του κράτους τον χρειάζονται για να τρομοκρατεί όποιον σηκώνει κεφάλι. Χύνει το δηλητήριο του μίσους, του ρατσισμού, του αντικομουνισμού. Στηρίζεται στην επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων που
εξομοιώνει θύτες και θύματα. Ο φασισμός χτυπιέται μόνο με οργανωμένο και μαζικό αγώνα που θα στοχεύει στο ίδιο το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που τον γεννά. Είναι η σαπίλα όλου του ντουνιά. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Κάθε χαρά. Βρισκόμαστε όλοι εδώ για πολλωστή φορά στους δρόμους να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Γι' αυτό που οφείλει η κυβέρνηση να κάνει και δεν έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια. Είμαστε εδώ και εκφράζουμε ως γονείς και από αυτό το βήμα και στο εφετείο αυτή τη στιγμή τη στήριξή μας στους εκπαιδευτικούς, στους δασκάλους των παιδιών μας κόντρα στην αυταρχική, τρομοκρατική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης να ποινικοποιήσει τον αγώνα των εκπαιδευτικών. Καταγγέλνουμε τη νέα αγωγή της Υπουργού Παιδείας, τους δηλώνουμε ότι δεν θα τους περάσει. Φοβούνται τον κοινό μας αγώνα, παιδιά. Τρομάζουν ότι μαζί σας και μαζί με τους δασκάλους διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια μέσα στα σχολεία για ολόπλευρη σύγχρονη μόρφωση για κάθε μαθητή παιδί μας. Δεν είστε πειραματόζωα. Μετά από 2 χρόνια με κλειστά σχολεία και το βάσανο της τηλεκπαίδευσης, έχετε ανάγκη από ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα αποτελεσματικά. Έχετε ανάγκη από ένα σύγχρονο σχολείο και όχι ένα σχολείο με αίθουσες κοντέινερ, έτσι όπως έχουμε συναντήσει στους περισσότερους δήμους. Φτάνει πια το παραμύθι της ατομικής ευθύνης. Εμείς οι γονείς, αλλά και εσείς, την έχουμε πάρει εδώ και 2 χρόνια την ευθύνη μας. Μια ευθύνη για την οποία έχουμε βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Για μάσκες, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για τη λίστα τώρα που ξεκίνησε με τα σχολικά είδη. Εμείς απαιτούμε τη συγκροτημένη κρατική ευθύνη, την οποία δεν βλέπουμε και στην πανδημία, παρά μόνο μέτρα, ημίμετρα, πρωτόκολλα υπερματώδωσης του ιού. Γονείς λοιπόν, μαθητές και εκπαιδευτικοί, θα σταθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής και του νέου σχολείου, της αμάθειας, της κατηγοροποίησης, των επιπλέον ταξικών φραγμών. Θα σταθούμε απέναντι στα φασιστικά στοιχεία που προσπαθούν να βάλουν πόδι στα σχολεία μας, συμπορευόμενοι με όλο το λαό της χώρας, σπρώχνοντας οριστικά το τέρας του φασισμού στο χροντοτούλα από της ιστορίας. Μέσα στα χρόνια της πανδημίας, εμείς οι γονείς αποδείξαμε περίτρανα μαζί με εσάς και τους εκπαιδευτικούς ότι η μαζικότητα της δράσης μας και ο προσανατολισμός των αιτημάτων μας είναι οδηγός για τις μάχες που έρχονται. Καλούμε λοιπόν και από αυτό το βήμα τους γονείς σας με τη δράση μέσα από τους συλλόγους γονέων να κάνουν δική τους ευθύνη τη μόρφωση και την ανάγκη, τη μόρφωση, την παιδεία και την ανάγκη που έχουν σήμερα εσείς οι μαθητές παιδιά τους να αγωνιστούν για το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών. Συνεχίζουμε αγωνιστικά με την πορεία μας στην Βουλή.